Είναι γνωστό, σεβασμιότατε αγαπητοί μου αδελφοί, ότι την Μεγάλη Εβδομάδα ως αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη λαμβάνονται από το βιβλίο του Ιώβ. Και τούτο διότι ο Ιώβ είναι τύπος του Ιησού Χριστού, όπως και ο Ιωσήφ είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Αλλά το θέμα αυτό το είχαμε ξεκινήσει τέτοιες μέρες πέρυσι, θα συνεχίσουμε. Θα πει ο Θεός εις τον διάβολον που φθόνησε για την ευσέβεια του Ιώβ: προσέσχες τη διανοία σου κατά του παιδός σου Ιώβ, ότι κατά του παιδός μου Ιώβ, ότι ουκ έστι κατά αυτόν επί της γης άνθρωπος άμεμπτος, αληθινός, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος. Πρόσεξες, του λέγει, είδες ο δούλος μου ο Ιώβ, που σαν κι αυτόν δεν υπάρχει άλλος επάνω στη γη, άνθρωπος χωρίς κατηγορία, άμεμπτος, αληθινός, θεοσεβής, που να απέχει από κάθε πονηρό πράγμα. Και επειδή πιθανόν να εκρύπτετο ένας βαθύτερος λόγος αυτής της ευσεβίας, φερειπίν ένας λόγος συμφεροντολογικός, ο διάβολος αντιλέγει και λέγει εις τον Θεόν: μη δωρεάν Ιώβ σέβεται τον Κύριον? Έτσι δηλαδή, χωρίς λόγο ο Ιώβ σέβεται τον Κύριον? Κάποια συμφέροντα έχει, και τα συμφέροντα που έχει δεν είναι παρά το ότι τον έκανες πλούσιο και ευτυχή. Οπότε λοιπόν γι' αυτό σε σέβεται. Και φυσικά ο Θεός ως καρδιογνώστης έβλεπε ότι τα ελαττήρια ενεργίας του Ιώβ, όπως και του κάθε ανθρώπου, δεν ήσαν συμφεροντολογικά. Είτε πλούσιος είτε ο Ιώβ, είτε πτωχός, τον Κύριον θα τον αγαπούσε, τον Κύριον θα τον εσέβετο. Γι' αυτό ακριβώς και επιτρέπει στον διάβολο να επιφέρει συμφορές, όπως εξάλλου το ζήτησε ο ίδιος ο διάβολος, που λέγαμε πάλι για αυτές τις συμφορές στα περσινά μας δύο θέματα τούτες τις μέρες. Πάντως η τελευταία πληγή του Ιώβ που την επέφερε ο διάβολος ήταν η βαριά ασθένεια της λέπρας. Χωρίς σπίτι ο Ιώβ, εγκαταλελειμμένος από όλους τους ανθρώπους, χωρίς παιδιά που όλα εφωνεύτησαν σε εκείνη τη φοβερή λέλαπα που είχε ξεσπάσει στο σπίτι του μεγαλυτέρου, που όλοι τρώγαν μαζί και έπεσε η σκεπή και τους εφώνευσε όλους. Έμεινε με μόνη τη γυναίκα του ο Ιώβ για να γίνει όργανο του διαβόλου, όπως ακριβώς έγινε όργανο του διαβόλου για τον Αδάμ η Εύα. Επίτηδες την άφησε ο διάβολος για να τον ρίξει δια της γυναικός του, καθισμένος σε ένα σωρό από κοπριά έξω από την πόλη που κατοικούσε, μακριά από ανθρώπους, με ένα κομμάτι κεραμίδι, γιατί όπως λέγεται η λέπρα του είχε φάει τα άκρα των δακτύλων, δεν είχε πια νύχια, με ένα κομμάτι κεραμίδι προσπαθούσε να ξύνει τον Ιχώρα, Ιώτα Χι Ωμέγα, ο Ιχώρ του Ιχώρος, το ξεραμένο πίον. Ιχώρ είναι και ο φυσιολογικός ορός του αίματος, είναι και το πίον που βγαίνει από τις πληγές, εκεί κάπου ξεραίνεται, προκαλεί φοβερή φαγούρα, και προσπαθούσε με τον τρόπον αυτόν κάπως να ανακουφιστεί, παρότι τέτοιο ξύσιμο
ήταν επιζήμιο οπωσδήποτε για το σώμα του. Πέρασε πολύς καιρός και κάποτε τρεις φίλοι του έμαθαν την συμφορά του και απεφάσισαν να τον επισκεφθούν. Μας λέγει στο δεύτερο κεφάλαιο ο ιερός συγγραφεύς στον 11ο στίχο: ακούσαντες δε οι τρεις φίλοι αυτού τα κακά τα επελθόντα αυτό, παρεγένοντο έκαστος εκ της ιδίας χώρας προς αυτόν, Ελιφάς ο Θεμανών βασιλεύς, Βαλδάβ ο Σαφιαίων τύρανος, Σοφάρ ο Μηναίων βασιλεύς, και παρεγένοντο προς αυτόν ο Μωθυμαδών, του παρακαλέσε και επισκέψαστε αυτόν. Έμαθαν, λέγει, τις συμφορές που του ήρθαν του Ιώβ, τρεις φίλοι του και ο καθένας από τη δική του χώρα είχαν προσυνεννοηθεί όλοι μαζί να πάνε να τον επισκεφθούν. Ο Ελιφάζ, ο οποίος ήταν ο βασιλιάς των Θεμανών, τα Θεμανά των Θεμανών, ο Βαλδάδ που ήταν τύρανος, τύρανος με την έννοια όπως στην αρχαία γλώσσα λέμε τύρανος, δηλαδή αρχηγός, βασιλιάς, κάπως έτσι, είχε όμως ειδική σημασία, των Σαφιαίων, και ο Σοφάρ ήταν βασιλιάς των Μηναίων. Ήρθαν λοιπόν να τον επισκεφθούν και να τον παρηγορήσουν. Αλήθεια, υπάρχουν φίλοι που τρέχουν στις συμφορές. Φαίνεται υπάρχουν, μόνο που αυτοί οι φίλοι που τρέχουν στις συμφορές είναι πολύ λίγοι. Ύστερα το βιβλίο του Ιώβ μας αποκαλύπτει ποιοι ήσαν αυτοί οι τρεις φίλοι, και πιστεύω ότι και εσείς αγνοείτε ποιοι ήσαν αυτοί οι τρεις φίλοι. Ήσαν και αυτοί οι τρεις απόγονοι του Ισάφ, αν θέλετε απόγονοι ακριβέστερα του Αβραάμ, και έτσι διατηρούσαν κάποια στοιχεία ευγενίας και θεοσεβίας από τον κοινό πρόγονό τους, τον Αβραάμ. Λέγει ο Ολυμπιόδωρος, ένας ερμηνευτής: «Ημείς φόδραγε αγαπητοί την εσύσαν και δίκαιοι, ούκαν τα σικίας καταλυπώντες χώρας, αφυκνούντο προς επίσκεψη, αλλά διαιτέρων την χρίαν επλήρουν». Δηλαδή, εάν λέγει δεν είσαι αγαπητή, αλλά και ευσεβείς αυτοί οι βασιλείς, δεν θα άφηναν τις χώρες τους, αλλά να έρθουν να επισκεφθούν τον Υιό, αλλά με κάποιους αντιπροσώπους των θα εφρόντιζαν να βοηθήσουν τον Ιώβ. Μας εντυπωσιάζει, αγαπητοί μου, αυτή η παρουσία των τριών επισήμων φίλων του Ιώβ, όπως σας είπα, γιατί δείχνει ότι και ο Ιώβ είναι το επίσημον πρόσωπο, ή το πολύ επίσημον πρόσωπο στην αυσίτιδα χώρα, όπως μας λέγει στο τέλος πια το βιβλίο αυτό. Σας είπα ότι είχαν κοινών πρόγονων του Αβραάμ. Βεβαίως δεν ήσαν απόγονοι του Ισαάκ και του Ιακώβ, αλλά ήσαν του Αβραάμ έως τον Ισάφ. Και για να το δούμε αυτό πιο κοντά, Ελιφάς, λέγει, ο Θεμανών βασιλεύς, ήταν βασιλιάς της περιοχής του Θεμάν, που ήταν στην περιοχή της Ιδουμαίας, αλλά την Ιδουμαία κατοικούσαν οι απόγονοι του Ισάφ, του Εδόμ. Γι' αυτό και οι Ιδουμαίοι ελέγονται και Εδομίτε. Όπως το 36 κεφάλαιο, στίχος 18 από το βιβλίο της Γενέσεως, μας αναφέρει εκεί ότι ο Ισάφ είχε έναν εγγονόν
ή κάποιον απόγονον με αυτό το όνομα. Και αυτό λέγεται ομοίως των 36 κεφάλαιων στον 15ο στίχο, διότι εκεί τελευταία φορά πλέον η γραφή κάνει αναφορά των απογόνων του Ισάφ, επειδή δεν ενδιαφέρει πλέον η γενεά του Ισάφ, βγαίνει από την από τον χώρο της αναμονής του Μεσσίου και μένει πια ο Ισάκ και ο Ιακώβ, ή καλύτερα ο Ιακώβ ο δίδυμος αδελφός του Ισάφ, και η απογονή του που είναι τα 12 παιδιά του, και εξ αυτών ο Ιούδας, ο οποίος θα φέρει τον Μεσσία. Ο Βαλδάδ ήταν και αυτός από τα παιδιά του Αβραάμ, αλλά από τη Χετούρα. Όπως θα γνωρίζετε, ο Αβραάμ είχε επίσημον γυναίκα την Σάρα, η οποία ήταν βεβαίως στήρα, και παρά τα αυτά κάπου 90 χρόνο εγέννησε τον Ισαάκ, τον ιόν της επαγγελίας, της υποσχέσεως, ενώ έκανε και άλλα παιδιά ο Αβραάμ από άλλες γυναίκες, που αυτοί στάθηκαν όλοι αρχηγοί των λεγόμενων αραβικών φύλων. Γι' αυτό το λόγο, το φύ με ύψιλον, φύλων, γι' αυτό το λόγο και οι Άραβες τιμούν, γνωστότατο, τιμούν τον Αβραάμ ως γενάρχητον. Μάλιστα, εκείνο που ζήτησε, το εζήτησε η Σάρα, να γίνει παιδί από μια της δούλη, την Άγαρ, διότι δεν περίμενε την επαγγελία του Θεού. Αν θέλετε, ήταν μία ολιγοπιστία, αφού της είπε ο Θεός. Εκείνη όμως βλέπει ότι πλησιάζει πια στα 90 της χρόνια, ή μάλλον τότε ήταν 76 χρονών, και λέγει, εξέλιπον, όπως λέει το ιερόν κείμενο, εξέλιπον τα γυναικεία, άρα δεν κάνω πια παιδιά. Δεν μπόρεσε να συλλάβει την δύναμη του Θεού, γι' αυτό και είπε εις τον άνδρα της, κοίταξε, ήτανε δε βαβυλωνιακόν έθιμον αυτό, ακόμη δεν υπάρχουν εντολές, για να μην σκανδαλίζεστε, εζήτησε να συνέλθει με τη δούλη της, την προσωπική της δούλη, την Άγαρ, και το παιδί που θα γεννάτο, αν η επίσημος σύζυγος έπαιρνε στα πόδια της, ανεγνωρίζει το παιδί του πατρός του, του Αβραάμ, και γεννήθηκε ο Ισμαήλ. Κατόπιν όμως, όταν γέννησε τον Ισαάκ η Σάρα και είδε ότι ο Ισμαήλ καρπάζωνε τον Ισαάκ, δεν την ήθελε τη δούλη του, τη δούλη της, και την έδιωξε. Έβαλε τον Αβραάμ να τη διώξει, εκείνος δεν ήθελε να τη διώξεις. Και άγγελος Κυρίου λέει στον Αβραάμ, θα τη διώξεις, ό,τι σου είπε η γυναίκα σου. Εκ του Ισμαήλ, ο οποίος κατάγεται από την Άγαρ, γεννήθηκαν, έγινε ο λαός των Ισμαηλιτών. Σας το είπα αυτό ενδεικτικά για να δείτε ότι τα αραβικά φύλλα κατάγονται από τον Αβραάμ. Όμως πρέπει να σας πω ότι υπήρξε άσπονδον μίσος μέχρι σήμερα των Αράβων με τους Ισραηλίτες. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το ξέρουμε μέχρι σήμερα στα 1991. Αυτό το μίσος όμως είναι από τα 2100 χρόνια προ Χριστού. Έτσι σας είπα ότι ο Βαλδάβ ήταν και αυτός από τον Αβραάμ απόγονος, αλλά από τη Χετούρα, άλλη γυναίκα, όχι την Άγαρ. Και ο Σοφάρ ήτο και αυτός υιός του Ελιφάς, όχι Ελιφάζ, Ελιφάς, και εγγονός του Ισάφ. Ο Ελιφάζ μαρτυρείται στο τέλος του βιβλίου του Ιώβ σαν παιδί του Ισάφ. Εξάλλου αυτός ο Ιώβ, ο ίδιος ο Ιώβ, ήταν εγγονός του Ισάφ, και όπως μας λέει στο τέλος του το βιβλίο, πέμπτος από Αβραάμ, ήταν ο πέμπτος από τον Αβραάμ, πέμπτη γενεά δηλαδή. Είσαι λοιπόν όλοι εν ευρία ενία συγγενείς και απόγονοι του
του Αβραάμ. Ξέρετε πόσο χρήσιμο είναι να ξέρουμε αυτά που για μια στιγμή κάποιος από μέσα του μπορεί να πει και τι μας ενδιαφέρουν αυτά. Όλοι αυτοί οι βασιλείς έμαθαν τη συμφορά τώρα του Ιώβ και έρχονται να τον παρηγορήσουν. Αλλά η παρηγορία είναι μια μεγάλη τέχνη και δεν ανήκει στον καθένα. Ο Βαρνάβας, ο Απόστολος, πρώτα λέγεται Ιωσής και ονομάστηκε Βαρνάβας γιατί ήταν, όπως μας σημειώνει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, Υιός παρακλήσεως. Είχε το χάρισμα να παρηγορεί. Υιός παρακλήσεως. Και έμεινε στην ιστορία ως Βαρνάβας, ως Υιός παρακλήσεως. Αλλά όταν έρχονται αυτοί οι βασιλείς για να παρηγορήσουν αυτόν τον ξεπεσμένο πια και άρρωστο άρχοντα, τον Ιώβ, και συγγενή τον, θα του επιφέρουν βαρυτέραν θλίψην, γιατί θα του θυμίσουν και με μόνη την παρουσία τους την πρώτη του ένδοξη κατάσταση. Θα του κάνουν κακό αντί να του κάνουν καλό, χωρίς αυτό να το θέλουν. Και όπως σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, και πρώτων ρημάτων δε αυτών ικανή μόνη η όψη των δίκαιων καταβαλήν. Και πριν ακόμα μιλήσουν, μόνο γιατί τους είδε, μπορούσε να τον λυπήσει βαθύτατα και η παρουσία τους να τον καταβάλει, να τον λυγίσει. Βλέπετε καμιά φορά όταν μας έρθουν συγγενείς, ξεπέσαμε, αρρωστήσαμε, όταν τους δούμε βάζουμε τα κλάματα. Το έχετε δει? Τα γαριμέτερα δεινά, μάλιστα εν της των άλλων αγαθείς ακριβέστερων καθρώμεν. Γιατί τα δικά μας τα δεινά, στην ευτυχία των άλλων, τα βλέπουμε ακριβέστερα. Και τότε βάζουμε τα κλάματα. Ότι εμείς αρρωστήσαμε, οι άλλοι είναι υγιείς. Εμείς φτωχήναμε, οι άλλοι είναι πλούσιοι. Βέβαια θα επαναλάβω, η διάθεση των τριών φίλων ήταν φιλική και αγαθή. Δεν είχαν σκοπό να προσβάλλουν, εξάλλου γι' αυτό πήγαν να τον δουν. Δεν είχαν σκοπό να προσβάλλουν τον Ιώβ. Εν τούτης, βλέπετε, επέφεραν το αντίθετο αποτέλεσμα, όπως δείχνει και η συνέχεια της διηγήσεως, διότι όλο το βιβλίο του Ιώβ, σχεδόν ολόκληρο, δεν είναι παρά ένας διάλογος του Ιώβ με τους τρεις αυτούς βασιλείς, που εκεί διαρκώς τον στεναχωρούν. Ένα θα πω κύριο σημείο, το οποίο βέβαια σήμερα δεν θα πούμε, ότι του είπαν, κάποια κρυφή αμαρτία έκανες, γι' αυτό σε τιμώρησε ο Θεός. Είναι εκείνο που λέμε και εμείς τους άλλους, τους λέμε κάτι έκανες, αυτά που βλέπει ο Θεός, τα οποία δεν βλέπουν οι άνθρωποι, και τώρα σε τιμωρεί. Και λέει ο Ιώβ, δεν έκανα τίποτα, η συνείδησή μου δεν με ελέγχει ότι έκανα κάτι για να τιμωρούμε έτσι από το Θεό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, τίθεται το μεγάλο αυτό θέμα. Λέγει πάλι εδώ στη συνέχεια, παραγίγνονται μεν οι τρεις φίλοι, ώστε παραμυθίσαστε, το δε εναντίον ποιούσι της παραμυθίας. Ήρθαν για να παρηγορήσουν και έκαναν το αντίθετο. Φιλική με γάρ η παρουσία, ου φιλική δε η πανέρεσης. Παρένεσης, συγγνώμη. Φιλική η παρουσία, όχι όμως εκείνα που είπαν, δεν ήσαν φιλικά. Γι' αυτό τίθεται ένα ερώτημα, ξέρουμε να παρηγορούμε? Ξέρετε πως οι άνθρωποι που πενθούν λέγουν ότι έρχονται εδώ να μας παρηγορήσουν στο σπίτι μας και μας δημιουργούν χειροτέρα κατάσταση και μας αναστατώνουν και πολλές φορές κλειδώνουν το σπίτι τους και δεν χρειάζονται τέτοιους παρηγορητές. Ξέρουμε λοιπόν να παρηγορούμε? Είναι μεγάλο θέμα. Και πώς μπορούμε να παρηγορήσουμε? Στο πένθος,
Πέστε μου, τι λέμε? Αρχίζουμε να λέμε ο μακαρίτης ποιος ήταν και γιατί να πεθάνει και γιατί να πεθάνει και δώσ' του γιατί να πεθάνει, και δεν ξέρουμε να πούμε δύο λόγια της Αναστάσεως, για την Ανάσταση των νεκρών, γιατί δεν ξέρουμε να παρηγορήσουμε. Ακόμη στην ασθένεια πώς στεκόμαστε, τι λέμε για τον άλλον? Μήπως από μέσα μας υπάρχει εκείνο που είπαν και οι τρεις φίλοι, ότι κάτι έκανες για να έρθουν τα πράγματα έτσι και υποσυνείδητα δεν ξέρουμε και εδώ να σταθούμε? Ή στην πτωχία, τι συμβουλεύουμε στην πτωχία όταν ο άλλος φτώχυνε? Μήπως λέμε εκείνα που έλεγαν, επαναλαμβάνω, και οι τρεις φίλοι σαν αποτέλεσμα δήθεν τάχα των αμαρτιών, όλα αυτά των αμαρτιών του Ιώβ? Έτσι ανοίγουμε μια βαρυτέρα πληγή, μια βαθυτέρα πληγή ανοίγουμε στον άλλον που θα θέλαμε να τον παρηγορήσουμε. Η παρηγορία, αγαπητοί μου, είναι χάρισμα, και πρέπει το χάρισμα αυτό να το ζητούμε από τον Θεό. Και επειδή ο Κύριος μας είπε, ήμουν άρρωστος, ήμουν φυλακισμένος, ήμουν φτωχός και με επισκεφθήκατε, αλλά εδώ αρκεί μόνη η επίσκεψη? Και αφού αποτείνεται αυτή η θέση προς όλους τους πιστούς, μήπως λοιπόν θα πρέπει να έχουμε όλοι το χάρισμα αυτό της παρηγορίας και να μάθουμε πως πρέπει να μιλάμε στον άλλον, τον άρρωστο, τον φυλακισμένο, τον φτωχόν? Αρκεί λοιπόν μόνο η επίσκεψη ή αρκεί μόνο η κάλυψη των υλικών αγαθών, να του δώσουμε χρήματα του άλλου? Είναι αρκετό, να σας πω ένα μικρό παραδειγματάκι, πολύ μικρό, είναι από τα ανέκδοτα. Κάποιος ήταν ένας φτωχός και τυφλός σε μια εκεί γέφυρα, ζητιάνευε. Και όπως συνήθως αυτό περνούσε ένας άνθρωπος και έψαξε την τσέπη του, του λέει, αδελφέ μου, δεν έχω σήμερα χρήματα, ξέχασα να πάρω το πορτοφόλι μου. Πήρε όμως το χέρι του, το χέρι του φτωχού και τυφλού, και τον χαιρέτησε εγκαρδίως λέγοντάς του, αδελφέ μου, θάρρος. Και εκείνος απήντησε, πολλοί μου δώσαν χρήματα, κανείς δεν μου σφίξε το χέρι. Ναι, γι' αυτό βλέπετε ότι πρέπει να μάθουμε πώς ακριβώς να σταθούμε απέναντι στον άλλον που είναι σε μια κατάσταση συμφοράς. Πρέπει να μιλάμε με λόγια του Αγίου Πνεύματος, που όντως αυτά παρηγορούν, με λόγια όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά τι ηρτημένα, νόστιμα λόγια, αλατισμένα, νόστιμα. Λόγος, όπως λέγει στους Εφεσίους, αγαθός, προς οικοδομήν της χρίας, της ανάγκης, ή να δω χάριν της ακούση, για να δοθεί χάρις σε εκείνους οι οποίοι ακούνε. Γιατί εν εναντία περιπτώσει, λέει ο Απόστολος Παύλος, ευθύς παρακάτω που είπε ότι ο λόγος μας πρέπει να είναι προς οικοδομήν, λέγει, και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον. Μη λυπίζετε το Πνεύμα το Άγιον. Πότε? Όταν δεν ξέρετε να μιλάτε. Δεν ξέρω σημείο τον αγαπητή μου, ότι οι φίλοι του Ιώβ ήσαν ευσεβείς, συνετοί και φοβούμενοι των Θεών, όπως φαίνεται αυτό στην εξέλιξη του διαλόγου που έχουν καθ' όλο το μήκος του βιβλίου. Βλέπουμε εδώ ότι ο φόβος του Θεού είναι κριτήριο της φιλίας. Ναι, ο Ιώβ τέτοιους φίλους είχε, συνετοί, σοφούς και μυαλωμένους και θεοφοβουμένους. Θα το επαναλάβω, κριτήριο της φιλίας είναι η θεοσέβεια. Φοβείται ο άλλος τον Θεό, σέβεται τον Θεό, είναι άξιος να γίνει φίλη, φίλος μου. Βέβαια πολλοί θα ήσαν εκείνοι που θα χάρηκαν για τη συμφορά του Ιώβ. Είναι οι χερέκακοι άνθρωποι, των οποίων η ποιότητα είναι πολύ χαμηλή, αλλά και εκείνοι των οποίων η ζωή ήταν άτακτη και η παρουσία του Ιώβ ήταν για αυτούς έλεγχος στη συνείδησή τους, και αυτοί χάρηκαν.
αλλά όχι όμως οι τρεις φίλοι, οι οποίοι λυπήθηκαν και έρχονται να συνδράμουν, γιατί η ποιότητά τους ήταν καλή. Μην λησμονούμε ακόμη ότι και οι Άγιοι έχουν την ανάγκη του πλησίον στις δύσκολες στιγμές. Να μην ανατρέχω όμως δια το λίγο του χρόνου, έρχομαι να σας πω μόνο ότι και αυτός ο Κύριος είχε ανάγκη στη δύσκολη στιγμή του να έχει κάποιους κοντά του. Λέγει, περίληπωσε στην ψυχή μου έως θανάτου, και λέει, μείνετε όδε και ηρηγορείτε με τεμού, λέει στους τρεις μαθητάς, μείνετε εδώ και μείνετε ξύπνοι μαζί μου, γρηγορείτε με τεμού. Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς καθεύδοντας να κοιμώνται. Και λέγει το Πέτρο, ούτως ουκ ισχύσατε μίαν ώραν γρηγορήσε με τεμού. Δεν μπορείσετε να μείνετε ξύπνοι μαζί μου. Αυτό το μαζί μου. Ωστόσο οι άνθρωποι απογοητεύουν. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε εξ απαλώνων ήχων, αγαπητοί μου, να είμαστε γαντζωμένοι από το Θεό. Η ελπίδα μας είναι ο Θεός. Απλώς θα προσθέτουν κάτι συμπληρωματικό οι άνθρωποι, οι καλοί φίλοι. Η μεγάλη μας ελπίδα είναι πάντοτε ο Θεός. Οι δόντες δε αυτόν πόρωθεν, συνεχίζει το ιερόν κείμενα, ουκ επέγνωσαν, τον είδαν από μακριά, τον γνώρισαν, και βοήσαντες φωνή μεγάλη έκλαψαν, ρίξαντες έκαστος την εαυτού στολήν, και κατά πασάμενη γην παρεκάθισαν αυτό επτά ημέρας και επτά νύχτας, και ουδείς αυτόν ελάλησεν. Εώρον γάρ την πληγήν δινινούσαν και μεγάλην σφόδρα, τον είδαν από μακριά, έμειναν άναυδοι, δεν τον γνώρισαν, αυτός είναι. Έσχισαν τα ρούχα τους, έριξαν χώμα στο κεφάλι τους, συνήθειες μεγάλου πένθους τότε στην Ανατολή, και κάθισαν μαζί του 7 μέρες και 7 νύχτες χωρίς να ανοίξουν το στόμα τους. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, όταν πλησιάζουν αυτοί οι τρεις φίλοι που ήταν ο Ιώβ έξω από την πόλη, επάνω σε ένα σωρό, όπως σας είπα, κοπρίας, σε κάποια απόσταση δεν τον ανεγνώρισαν. Γιατί, όπως λέγει ο Ολυμπιόδωρος, ούτε επέγνωσαν δε τις λόβεις της λέπρας, τους παλαιούς αυτού χαρακτήρας εξαφανισάσεις, ήρθε και εξαφάνισε τους παλαιούς χαρακτήρες, τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Ηλιώθησαν γαροσικός, ήταν πολύ φυσικό να λιωθούν, τον ελκόν εις εσχάτην δυσιδίαν, με τις πληγές να φτάσει στην πιο τελευταία δυσμορφίαν, δυσιδίαν μεταβαλώντων την μορφήν. Άλλαξαν το πρόσωπο. Αλήθεια, πώς μεταβάλλεται ο άνθρωπος. Θυμάμαι κάποιο παλιό μου κατηχητόπουλο, παντρεύτηκε, πολύ νέος όμως, έπαθε μια βαριά αρρώστια, πήγα να τον δω στην κλινική. Αγαπητοί μου, δεν τον εγνώρισα. Ήταν ένα σκιάχτρο, αυτό που λέει ο λαός, πετσί και κόκαλο. Μόνο τα αυτιά του είχαν μείνει. Έμεινα έκπληκτος. Είναι ο Κώστας αυτός. Βόησαν οι άνθρωποι, οι τρεις φίλοι, βόησαν για το ικτρό αυτό θέαμα. Έσχισαν τα ρούχα τους. Είδατε, δεν φεύγουν. Μένουν μαζί του 7 μέρες και 7 νύχτες. Γιατί δεν φεύγουν? Δεν φεύγουν γιατί δεν συχαίνονται. Όπως κάποιος άλλος δεν θα ήθελε να κουμπίσει γιατί θα συχαινόνταν, κάθονται μαζί του. Σπουδαίο αυτό το στοιχείο, δείγμα αληθινής φιλίας. Και δεν μιλούν γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν. Έμειναν έκπληκτοι. Θυμάμαι κάποτε ένα άλλο κατηχητόπουλο που σκοτώθηκε, και όταν μου το ανακοίνωσαν στην κηδεία του, αγαπητή μου, ήμουν, έλαβα μέρος, δεν είπα ούτε ένα τροπάριο, τίποτα, δεν μπορούσα, έπαθα κάτι, δεν μπορούσα. Και αυτοί λοιπόν 7 μέρες, και ο αριθμός 7 δεν είναι συμβολικός, είναι πραγματικός, δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτά συνέβαιναν στο αντίτυπο του Χριστού, τον Ιώβ. Τι θα συνέβαινε στο πρωτότυπο των Ιησούν Χριστών επί του Σταυρού? Χωρίς να ερμηνεύσω, διαβάζω σύντομα, γιατί τέλειωσε η ώρα.
Ο Ισαΐας το 53ο κεφάλαιο λέγει: ούτε στην είδος αυτό ουδε δόξα. Ασχήμισε το πρόσωπο και είδομεν αυτόν και ούκ είχεν είδος ουδέ καλός. Δεν είχε ομορφιά, αλλά το είδος αυτού άτιμον και εκλείπων παραπάντας τους ιούς των ανθρώπων. Άνθρωπος εν πληγιών απέστραπτε το πρόσωπον αυτού. Δηλαδή το πρόσωπο του έγινε αντικείμενο αποστροφής. Ιτιμάστη και ούκ ελογίστη, δεν λογαριάστηκε άνθρωπος. Ούτως τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Κι εμείς ελογισάμεθα αυτόν είναι εν πόνο και εν πληγή υπό του Θεού και εν κακώσει.